Μεξικανοί και Κολομβιανοί θανατοποιείται στρατολογούνται στις φιλεκές των Ηνωμένων Πολιτειών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Με την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας να αναφέρει ότι σε περίπτωση που οι κρατούμενοι συμφωνήσουν σε αυτή την αποστολή, τους υπόσχονται πλήρη αμνηστία, υπολογίζοντας ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ιδιωτικέ στρατιωτικέ εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών, PMC, με τη συμμετοχή των Αμερικανικών Αρχών, στρατολογούν μέλη του καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό και την Κολομβία για να σταλούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Όπω δήλωσε στο ΤΑΣ, το γραφείο τύπου τη Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών τη Ρωσία, SVR. Οι Ηνωμένε Πολιτείε καταφεύγουν σε όλο ένα και πιο απελπισμένε μεθόδου σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουν την κατάσταση στο Ουκρανικό πόλεμο ενισχύοντας τους απογοητευμένου μαχητές AFU της Ένοπλη Δυνάμεις της Ουκρανίας με πολυεθνικό στρατό για βία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο SVR της Ρωσίας για το σκοπό αυτό, αμερικανικές ιδιωτικέ στρατιωτικές εταιρείε, υπό την καθοδηγήση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και του FBI άρχισαν να στρατολογούν μέλη Μεξικανών και Κολομβιανών καρτέλ ναρκωτικών που εκτείουν την ποινή του σε Αμερικανικέ φύλακε έτσι ώστε να συμμετάσχουν στην Ουκρανική σύγκρουση στο πλευρό του εξευτελιστικού καθεστώτο του Κιέβου, αναφέρει η υπηρεσία τύπου. Το SVR είπε ότι σε περίπτωση που οι κρατούμενοι συμφωνήσουν σε αυτή την απόστολη, τους υπόσχονται πλήρη αμνηστία, υπολογίζοντας ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Η πρώτη ομάδα των θανατοποιητών σχεδιάζεται να πεταχτεί στη ζώνη μάχη στο συντομότερο αυτό το καλοκαίρι. Η εγκληματική συμμορία θα αποτελείται από αρκετέ εκατοντάδε Μεξικανού και Κολομβιανού, πρόσθεσε το γραφείο τύπου. Εάν το πιλωτικό σχέδιο ενίσχυση των τάξεων τη AFU με του Λατινοαμερικανού τραμπούκους είναι επιτυχέ, το πρόγραμμα στρατολόγηση θα συνεχιστεί και μάλιστα θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει εγκληματίε και από άλλε κομιτείε, ανέφερε. Σύμφωνα με το SVR, η διαδικασία δεν εξελίσσεται ομαλά. Υπάρχουν δύσκολες συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τους βαρώνους ναρκωτικών που χωρίς τη συνένεσή τους κανένα τραμπούκος δεν θα έχει το θάρρος να συνεργαστεί με τις Αμερικανικές Αρχές φοβούμενοι για τη ζωή τους και τη ζωή των αγαπημένων τους, εξήγησε το γραφείο τύπου. Περιτώ να πούμε ότι η προοπτική μια καινούργια εισρωή ξένων στρατιωτών τη τύχη που αποτελείται από κατασυροή δολοφόνου, τοξικομανεί και βιαστέ στην πολύπαθη γη του ρωσικού κόσμου προκαλεί ανησυχία. Τα πεδία μάχη είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν πρακτικά ομολογεί την ανυκανότητά τη και μα δείχνει για άλλη μια φορά την ανικανότητα του καθεστώτο του Κιέβου που τροφοδοτεί κατέληξε η υπηρεσία τύπου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.